Σύνοδος κορυφής της Βρυξέλλες και αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο Αυστριακός Καγκελάριος. Να ακούσουμε. Θα πρέπει να τελειώσει η ιστορία στα Βαλκάνια και θα πρέπει να τελειώσει και όλη η διαδικασία αυτής της οδού. Θέλουμε λοιπόν να είναι σαφές αυτό που είπαμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα και πρέπει να κάνουμε συμφωνία με την Τουρκία. Αλλά δεν θα δούμε πώς θα είναι αυτή, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι αυτή η συμφωνία με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε, διότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το περιεχόμενο, το διαπραγματεύσουμε και να το δεχθούμε. Θα πρέπει στο Συμβούλιο το επόμενο να υποβληθεί αυτό το αποτέλεσμα και άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν από διακινητές στην Ελλάδα και αν αποφασίσουμε να επιστρέψουν αυτοί στην Τουρκία, τότε τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επενδυθούν, αυτά τα χρήματα που θα δώσουμε, όχι για την Τουρκία, αλλά υπέρ των προσφύγων που θα είναι μετά στην Τουρκία. Και αυτό είναι το περιεχόμενο και το νόημα των διαβουλεύσεων. Και χωρίς τη σημερινή συνάντηση δεν θα είχαμε φτάσει στα αποτελέσματα τα οποία έχουν φτάσει σήμερα και νομίζω ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την πυκνότητα των διαβουλεύσεων και δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτά το αποτέλεσμα ότι θα πρέπει αυτή η διαδικασία και αυτός ο διάταγμα να σταματήσει. Εάν καταφέρουμε με τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία να βρούμε μια συμφωνία, τότε θα αποφασίσουμε και τις αλλαγές τις οποίες χρειαζόμαστε και θα κάνουμε συζητήσεις οι οποίες απαιτούνται και πάντοτε και μέχρι σήμερα υπήρχαν συζητήσεις με την Τουρκία. Όλα λοιπόν ήταν σωστά και έγιναν σωστά και νομίζω ότι δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να ασφαλίζει τα σύνορά της μόνη της. Θεωρείτε την Τουρκία σοβαρό εταίρο και σοβαρό συνομιλητή και πιστεύετε ότι πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ένας εταίρος το οποίο μπορεί κανείς να στηριχτεί? Νομίζω ότι τα ζητήματα είναι σοβαρά. Νομίζω ότι πρόκειται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι θέματα ελευθερίας της γνώμης στην χώρα αυτή. Είναι όλα αυτά θέματα τα οποία ακριβώς αποτελούν και κεφάλαια προς συζήτηση. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν όσον αφορά την ελευθερία της γνώμης. Δεν μπορούμε να τα ανταλλάξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Είναι βεβαίως απαραίτητο να καταπολεμήσουμε τις διακινητές, αλλά θα πρέπει να διαβουλευτούμε για αυτά τα πράγματα. Αλλά αν δεν είχαμε διαβουλευτεί, δεν θα υπήρχαν αυτές οι βασικές αποφάσεις που πήραμε σήμερα. Και ποια είναι η σχέση σας με την Αγγέλα Μέρκελ? Είχαμε μία έντονη συζήτηση. Και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και το ίδιο πράγμα και εκεί. Φυσικά και εκεί υπήρχε μια έντονη συζήτηση και θα πρέπει και εκεί στην Ελλάδα να υπάρχουν τα hot spots, τα οποία όχι μόνο να ονομάζονται έτσι αλλά να είναι και hot spots. Θα πρέπει από ό,τι ήξερε, όσο ήξερε κανείς ότι θέλει τρεις μέρες κανείς να φτάσει στην Αυστρία, τα πράγματα ήταν εύκολα. Αυτά τώρα θα πρέπει να αλλάξουν και σας ευχαριστώ.